Λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι όποιος έχει τιμή καμιγιάζεται. Γιατί, για παράδειγμα, στην αναφορά που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ την Τετάρτη που μίλησε ότι έπρεπε να φύγει για την Κύπρο, αναφερόταν κύρια στον κύριο, βασικά στον κύριο Βορύδη. Στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος... Εντάξει, αυτά τώρα... Αυτό τώρα... Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, παρακαλώ, θα έχετε τη δυνατότητα, παρακαλώ. Αυτοί οι εξυπνακισμοί χαρακτηρίζουν αυτό που τους λέει. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αναφερόντας στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος για παρέμβαση 10 λεφτά είχε μιλήσει 25 λεφτά το πρωί, πριν τον κύριο Κουτσούμπα. Άρα, λοιπόν, για να μιλάμε καθαρά. Ένα. Δεύτερον, το να μας κάνει μάθημα η κυρία Κωνσταντοπούλου για τη Χρυσή Αυγή και για τους Σπαρτιάτες, πάει πολύ. Γιατί ήταν πρόεδρος της Βουλής και επέμενε οι σιδηροδέσμοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής που ήταν υπόδικοι να έρχονται στη Βουλή και να ψηφίζουν και για να γίνονταν ολόκληρο σόου. Γιατί αν δεν ψήφιζαν δεν θα ήταν νόμιμη η ψηφοφορία, ισχυριζόταν. Για φανταστείτε. Τις εικόνες τις ξέρουμε. Τις εικόνες τις έχουμε δει, μην με διακόπτει. Τις έχουμε δει που ερχόσατε σιδεροδέσμοι εδώ οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής για να ψηφίσουν μόνο και μόνο. Και ήσασταν πρόεδρος εσείς και εσείς τους επιβάλλατε με αυτόν τον τρόπο. Δεν τρέπεστε, κύριε Καραθανασόπουλε, να λέτε τέτοια πράγματα. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, ακούστε λίγο. Δεν μπορεί να λογοκρίνεται όποιος είναι στο βήμα. Όχι, υπάρχει η δυνατότητα της ανταπάντησης αν θέλετε να την έχετε. Άμα να διακόπτετε, τότε θα σας δώσω δικαίωμα παρέμβασης. Ένα από τα δύο θα γίνεται. Θα γίνεται ένα από τα δύο. Ακούστε λίγο, το λέω και για όλους. Όποιος διακόπτει τον ομιλητή δεν θα μπορεί να κάνει παρέμβαση μετά. Άμα θέλει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, δεν θα τον διακόπτει. Παρακαλώ, κύριε Καθανσόπουλε. Σε αυτή την αίθουσα γνωριζόμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Κυρία Πρόεδρε, γνωριζόμαστε. Παρακαλώ, δεν θα σας δώσω το λόγο για δεύτερη παρέμβαση, αν συνεχίσετε. ΚΚΕ, ούτε συκοφαντίες, δεν είναι πραγματικότητα. Και άμα τολμήσετε με συγκεκριμένα στοιχεία να τη διαψεύσετε. Τα πρακτικά άλλωστε εκείνη τη περίοδου υπάρχουν και μπορεί ο καθένας να καταφύγει. Ένα. Δεύτερον και τρίτον, ότι σε συνθήκες ταξικής κοινωνίας δεν είναι σωστή ύπαρξη κομμάτων που οδηγεί σε μια αντίληψη, στην αντίληψη ότι μόνο οι γόνοι των πλουσίων και ευκατάστατων έχουν δικαίωμα στην πολιτική παρέμβαση. Γι' αυτό έτσι και η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρότι δεν θέλει τα κόμματα, έχει μεγάλη λατρεία για τα αξιώματα και τα επικαλείται συνεχώς. Στο ΚΚΕ είμαστε πολύ περήφανοι για την ιστορία μας πάνω από 100 χρόνια που έχουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.